Σας, Κυριακή βράδυ στο Βιβλιοβούλιο, όπως πάντα. Και απόψε έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε ε, δύο ανθρώπους ε, ε, σημαντικού ο καθένας στον τομέα του, τον κύριο Θανάση Χρήστου, ο οποίος είναι καθηγητής ε, ε, νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κύριο Πέτρο Κόκαλη με αφορμή ένα βιβλίο που βγήκε στον καιρό της καραντίνας πάνω κάτω και που ε, έχει να κάνει με τον παππού του κ. Κόκαλη, το συνονόματο του Πέτρο Κόκαλη, μια προσωπικότητα από αυτές που ε, σημάδεψαν το, το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Ε, Κύριε, κύριε Χρήστο, σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Κύριε Κόκαλη, ε, επίσης, φυσικά. Ε, έχουμε να μιλήσουμε, λοιπόν, εδώ για έναν άνθρωπο ε, πολύ ιδιαίτερο, μια πολύ σημαντική προσωπικότητα. Ήταν γιατρός, ξεκίνησε ε, τις σπουδέ του το 1911, αν δεν απατώμε, στην Αθήνα, ναι. ε, ε, αλλά αρκετά γρήγορα έφυγε για τη Γερμανία συνέχισε στο Βερολίνο με κοντά σε πολύ σπουδαίου ανθρώπου. Ε, με του ήταν ο Μαξ Πλάνκ. Έκανε διδακτορική διατριβή ε, με τον Ελβετό χειρούργο Γεωντόρ Κόχερ και επέστρεψε αργότερα στην Ελλάδα, δούλεψε ως γιατρός, έφερε, αν δεν απατώ με από όσα διάβασα εξαιρετικά στο βιβλίο, ε, έφερε τέσσερις νέες ειδικότητες στη χειρουργική στον τόπο και μετά είχε μια, ας πούμε, αναπάντεχη, να το πω έτσι, υπήρξε εξέλιξη στη ζωή του. Την εποχή στο τέλος της κατοχής και μετά στον εμφύλιο, ανέβηκε στο βουνό και πήγε εν τέλει προς έκπληξη μεγάλη της αθηναϊκής αστικής τάξης, στους κόλπους της οποίας είχε και πολλούς πελάτες. Ε, κατέληξε στην Ανατολική Γερμανία. Ε, έτσι έκανα μια πολύ γρήγορη περίληψη, αλλά έχουμε να πούμε προφανώς πολλά. Να δούμε λίγο την πορεία το, ε, από την αρχή. Συνοπτικά, κύριε Χρήστο, αν θέλετε κάντε μια Λέω. πρώτη εισαγωγή ναι. Και, ναι, και, και θα τα σχολιάσουμε. Καταρχήν, κύριε Βιμπλή, πρέπει να σας ευχαριστήσω εκ μέσης καρδιές για αυτή την πολύ ευγενική έτσι πρόσκληση που μου απευθύνεται προκειμένου να παρουσιάσουμε αυτό το βιβλίο, το οποίο πραγματικά έχει στο επικεντρό του τον Πέτρο Κόκαλη. Πράγματι, έχετε δίκιο, ξυκνείτε εκεί στα κράσπεδα των απαρχών της πανδημίας στη συγκεκριμένη κυκλοφορία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχθήκατε να παρουσιαστεί το συγκεκριμένο βιβλίο με την παρουσία του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρου Κόκαλη, ο οποίο συνέβαλε και εκείνο καθοριστικά, τουλάχιστον στο ζήτημα τη Έρευνα. Πέτρο Κόκαλη, εκτιμώ ότι το πανόραμα τη ζωή του το καταγράψατε με γλαφυρότητα και τεκμηριωτικότητα και πραγματικά θα μπορούσε να πει κανεί ότι ήταν δεινό χειρουργό, ο χειρουργό τη μεγαλωστική ελληνική τάξη στο Μεσοπόλεμο, αλλά ταυτόχρονα και ο άνθρωπο ο οποίο ήταν κοντά στον απλόν άνθρωπο. Ήταν ο γιατρό των φτωχών, διότι έδωσε υπόσταση, νόημα και ουσία. Στα Λαϊκά Ιατρία, έναν θεσμό που ουσιαστικά εμπνεύτηκε ο Ελευθέρω Βενιζέλο. Αλλά, αν μου επιτρέπετε, σε αυτό το γλαφυρό και ουσιαστικό και πάνω απ' όλα τεκμηριωτικό έτσι, πανόραμα που δώσετε, κύριε Επιμπλή, να πω λίγα πράγματα για τι απαρχέ του, διότι ο Πέτρο Κόκαλη κατάγεται από την Αράχοβα, από την Αράχοβα τη Βιωτία και οι απαρχέ τη οικογένεια σημειώνονται εκεί στα μέσα του 18ου αιώνα, με γενάρχη των σπουδαίου Λουκά Κόκαλη. Τον Λουκά Κόκκαλ, ο οποίο είναι προκριτό αλλά και ταυτόχρονα ένα από του εθνοπαραστάτε, ο οποίο βάζει την υπογραφή του στην τρίτη εθνοσυνέλευση τη Τεζίνα και κυρίω στην πρόσκληση του Γιάννη Καποδίστρια με το περίφημο έκτο ψήφισμα τη Δευτέρα Απριλίου του 1827. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπο είναι που εμπνώει τα βήματα όλη τη οικογένεια. Έχουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Επιμπλή, εννέα γενναίε κοκαλέων, αρχή γενομένη από τα μέσα του 18ου αιώνα, με κορυφαίο τον Πέτρο Κόκαλη, ο οποίο πρέπει να σα πω ότι είναι ο δευτερότοκο γιο του σπουδαίου γυμνασιάρχη, κλασικού φιλολόγου Σοκράτη Κόκαλη, 1856-1944. Είναι ο άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά κάτω από την επίνευση του Ιωάννη Δροσίνη και έχοντα ω αντίπαλο τον Αχηλέα Τζάρτζανο, φέρνει τα βιβλία του το περίφημο έτσι, συντακτικό της αρχές ελληνικής και τη γραμματική της αρχές ελληνικής, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να καθηγεμονεύει θα μπορούσε να πει κανείς, τα κλασικά γράμματα των αρχών στα τέλη του 19ου με αρχές του ε, 20 ου Πέτρος Κόκαλης γεννιέται λοιπόν στη Λιβαδιά στις 18 Σεπτεμβρίου του 1896, 126 χρόνια από σήμερα. Και όχι στην Αράχοβα. Και όχι στην Αράχοβα. Ήταν ο πατέρας του Αραχοβίτης, ε, λιβαδίτησε η μητέρα του, η οποία ήλκε την καταγωγή της από ένα σπουδαίο γένος, το σπουδαίο γένος ε, των Ακαίων. Ο Νάκο είναι και αυτό εθνοσύμβουλο, θα πρέπει να δει κανεί στι εθνοσυνελεύσει του αγώνα. Έχουμε 7 εθνοσυνελεύσει, τρία συντάγματα και το όνομα τη οικογένεια Νάκου κοσμεί ουσιαστικά και υπογραφή του όλε αυτέ τι πρωτοβουλίε. Ο Πέτρο Κόκαλη ξεκινά λοιπόν παίρνοντα βασικά. Την εγκύκλια παιδεία από τον πατέρα του, διότι εύστοχα επισημάνατε πω το 1911, σε ηλικία 13 χρονών, Εγγράφεται στην ηλικία 15 χρόνων, επιτρέψτε μου, εγγράφεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκεί ο πατέρα του, ο Σοκράτη, ο δεινό κλασικό φιλόλογο, διαβλέπει το ταλέντο του γιου του και επίση οι καθηγητέ του. Έχουμε τον Γεώργιο Λουκά Κλαβούνου, ο οποίο βλέπει καθηγητή τότε τη Ανατομία στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίο έλκει την καταγωγή του κατά το ίμιση από την Αράχουβα και κατά το άλλο ίμιση από την Αμφίκλια. Βλέπει το ταλέντο, βλέπει το χάρισμα του Πέτρου Κόκαλη, γι' αυτό είναι εκείνο ο οποίο γράφει μια στατική επιστολή προκειμένου να πάει στο Max Planck. Μέντορα την εποχή εκείνη του Πέτρου Κόκαλη, με το που φτάνει το Σεπτέμβριο του 1913 στο Βερολίνο, είναι ο πρίτανη του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, Max Planck. Ο σπουδαίο αυτό άνθρωπο, ο οποίο χάρη ακριβώ τη επινοητικότητα και του χαρίσματό του, καταφέρει το 1918 να πάρει τον Νόμπελ ακριβώ τη φυσική, επειδή επινόησε τη θεωρία των Γκβάντα, αλλά ήταν ταυτόχρονα και ο άνθρωπο ο οποίο επέβαλε τη θεωρία του Albert Επομένω, έχουμε σε αυτόν τον κύκλο των σπουδαίων δασκάλων τη εποχή εκείνη μέντορα του Πέτρου Κόκαλη, τον Μαξ Πλάνγκ ο οποίο προωθεί ακριβώ τον Άλμπερτ Άινστάιν και γνωρίζει τον Άλμπερτ Άινστάιν ένα σπουδαίο δάσκαλο, τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, ο οποίο γνωριζόταν, ξέρετε, με τον Πέτρο Κόκαλη μέσω ακριβώ τη φιλία του Γεωργίου Ιωακίμουγλου. Αυτά ω εισαγωγή για να δούμε ακριβώ πώ απογειώθηκε αυτό ο άνθρωπο, μια και μνημονεύσα το ότι έκανε το διδακτορικό του κοντά σε άλλον νεμπελίστα, τον Τέο Ντερκόχε, τον Ελβετό, όπω είπατε, ο οποίο πέθανε λίγο πριν υποστηρίξει το διδακτορικό του Πέτρο Κόκαλη, ωστόσο ήταν κάτω από την επίβλεψη και εποπτεία του Τέο Ντερκόχερ Όλο το διδακτορικό του Πέτρου Κόκαλ, γι' αυτό και δημοσιεύτηκε στη συνέχεια σε επιλέκτε ιατρικέ δημοσιεύσει τη Ελβετία την εποχή εκείνη. Τελειώνει λοιπόν στο Φρίτστεκ Βερβαίνο, ο οποίο είναι μαθητή του Τέοντορ uh, Κόχερ. Με αποτέλεσμα, μαθητεύοντα και κάνοντα την ειδικότητά του στο Μόναχο κοντά στον Μπρουχ, άλλον έναν κορυφαίο. Γερμανό χειρουργό του πρώτου μισθού του 20 με αποτέλεσμα το 1928 να επιστρέφει στην πατρίδα μα και να διανύει μια λαμπρή πραγματικά χειρουργική πορεία, ναι. όχι μόνο σε ιδιωτικό επίπεδο αλλά και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στι ναι. 10 Απριλίου του 1935 γίνεται τακτικό καθηγητή στη χειρουργική, στην Ανατομική, με αποτέλεσμα θα μπορούσε να μπει κανεί όταν έχουμε 19 έδρε. Ο Πέτρο Οκόκαλη να βρίσκεται με μία έδρα στι 10 Απριλίου του 1935 και λίγο πριν την εκδήλωση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου να έχει τέσσερι έδρε, με αποτέλεσμα να, είναι, να βρίσκει να σε αυτό το οποίο είπατε, ότι οι εισάγει κύριε Επιβλή και σεβαστέ φίλε κύριε Κόκαλη, ο Πέτρο Κόκαλη, ο συνονόματο και συνεπώνυμο παππού σα, τέσσερι ειδικότητε στο πανόραμα τη ιατρική επιστήμη στην Ελλάδα. Τη θωρακοχειρουργική, την νευροχειρουργική, την άγκιοχειρουργική και την καρδιοχειρουργική. Είναι ο εισηγητή αυτών των τεσσάρων βασικών ειδικοτήτων στο πανόραμα τη ιατρική επιστήμη στην πατρίδα μα, ο μέντορα, ο πρωτολάτη και ο εμπνευστή για να προχωρήσουν αυτό τον δρόμο. Mm -hmm. Οπωσδήποτε όμω ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ξεκινάει ένα άλλο Κεφάλαιο, θα πούμε, οπότε ναι. δίνω, σας δίνω το λόγο. Ναι, θα, τα πούμε, θα τα πούμε βέβαια αμέσως μετά. Πριν όμως ε, να μας πει λίγο και ο κύριος Κόκαλης έτσι ε, και βιωματικά και όπως άλλος νομίζει, άλλος είναι ιστορικός και ο ίδιος ιστορικές σπουδές έχετε κάνει ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες από ό,τι έχω δει. Ε, έτσι να μας δώσετε και εμείς μια, κι μια πρώτη γεύση. Ε, Κοιτάξτε, των εμπειριών σα. Κοιτάξτε, εγώ την ευκαιρία, να, την ευκαιρία, να, επιλέξω την, τις σπουδέ της ιστορία. Ακριβώ επειδή είχα μεγαλώσει ένα σπίτι που ζούσε κάτω από, την, από το φω, θα έλεγα, είναι να του Πέτρου Κόκαλη, τη προσωπικότητά του. Εγώ μεγάλωσα με την. Α, α, πολύ με την α, σύζυγό του, την νίκη τη κόκαλη και βεβαίως και με τις ιστορίες από τη ζωή του και με τους συντρόφους ή τις συντρόφισές τους οι οποίοι τότε γυρνάγανε από το παραπέτασμα με την μεταπολίτευση. Και έτσι, έχω την ευκαιρία να σπουδάσω σύγχρονη επιστήμη για να μπορέσω να καταλάβω λίγο όλη αυτή την... περιπετειώδη ζωή με τις μεγάλες αποφάσεις. Και μετά είχα την ευκαιρία και τη χαρά να βρεθεί στον δρόμο μας ο Θανάσης ο Χρήστος, ο οποίος έχει αφιερώσει πάρα πολύ από τη ζωή του και την καριέρα του την ερευνητική για να μελετήσει αυτή την προσωπικότητα στο βάθος που όπως είδατε mm -hmm. ε, <laughs> την έχει μελετήσει <laughs> και να μας διαφωτίσει και εμάς για πάρα πολλά πράγματα. Χήμαρος, άλλωστε ήταν και αρχικά είχε σκοπό να το κάνει και διδακτορικό από ό,τι έχω διαβάσει, αλλά <laughs> για λόγους... Ε... Ναι, το, έκανε, το, το, ως διδακτορικό. Το παρά, ναι, ναι, Ε, ωραία, επομένως εσείς κυρίως από τη γιαγιά σας είχατε ε, έτσι τις πολλές αφηγήσει και τα κούσματα. Τις πολλές παραστάσεις. Ναι, τις εγώ, πολλές παραστάσεις. γιατί όπως είπατε κατέληξε, κατέληξε στο πρώτο νεκροταφείο σε μια έκτακτη άδεια ταφής, γιατί ήταν πολλοί πολιτικοί πρόσφυγες τότε, οι οποίοι προφανώς δεν μπορούσαν όλοι να, να γυρίσουν ούτε να ταφούν και κατέληξε ε, στο πρώτο νεκροταφείο με άδεια του τότε Πρωθυπουργού του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ναι. ο οποίος ήταν και φίλος του από την εποχή της, ε, της κατοχής μάλλον και είχε και κανένα ιατρικές σχέσεις και ε, τότε είχε επιτραπεί λοιπόν να επιστρέψει σωρός του, είχε γίνει μια μεγάλη Παλαϊκή κηδεία, ένα από τα αρχεία που κατόρθωσε ο Γιώργος Χρήστος να ανοίξει, περιγράφει πολύ καλά, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, αυτή την, αυτή την κηδεία. Είδα και σε μια φωτογραφία το Γρηγόρη Λαμπράκη, κάνα χρόνο πριν το δικό του θάνατο. Έτσι. Ναι, ναι. ναι. ένα χρόνο πριν. Ναι. Και ήταν και η πρώτη φορά που επέστρεψε και ο πατέρας μου και οι αδερφοί του τότε στην Ελλάδα, για λίγες μέρες, να δουν κάποιους συγγενείς. Και μετά γυρίσανε πίσω στην Ανατολική Γερμανία που στο... <συμίως> Ναι, ναι. Ε, είπατε για την γνωριμία του με, με τον Κωνσταντινό Καραμαλής στην κατοχή και πιάνω <συμίως> λίγο το νήμα από εκεί για να πούμε ότι ε, από αυτά που διάβασα στο βιβλίο ε, η, η κατοχή υπήρξε προφανώς για εκείνον μια τομή στη ζωή του και στην και στις ε, γενικότερες αντιλήψεις του. Ε, αρνήθηκε τη συνεργασία πρώτα με, του, με τους Γερμανούς σε ιατρικό επίπεδο και με τους Ιταλούς. Ε, το 1943 προσεγγίστηκε από τον Κωνσταντίνο Τσάτσο ε, και μπήκε στη σοσιαλιστική, πώς λεγόταν... Ένωση, ένωση, σωστά, ένωση Μαζί με τον Σβόλο και το... Εκεί ήταν και ο, και ο Καραμαλής. Ως γραμματέας του Σβόλου. Ως γραμματέας του Σβόλου, σωστά. Ε, ε, για να φτάσει το 1944 να πάρει τις πολύ κρίσιμες αποφάσεις μετά την 25η Μαρτίου από ό,τι αντιλαμβάνομαι ε, κινδύνευε, κινδύνευε οπότε από τους Γερμανούς οπότε έπρεπε να φύγει ε, και ε, εδώ βέβαια ε, υπάρχει ε, υπάρχει αυτή η λεπτομέρεια ότι ε, α, ανοίγονταν ίσως δύο δρόμοι, μπορούσε να πάει στη Μέση Ανατολή και το δοκίμασε βέβαια και, η άλλη πιθανότητα ήταν να φύγει για την, ε, για την, για, για την Ανατολική Ευρώπη. Αλλά ε, ε, εδώ κάπου θα, θα πρέπει ε, είναι, είναι μια κρίσιμη στιγμή, φαντάζομαι, η οποία θα πρέπει να σχολιαστεί. Δηλαδή ε, δεν κατάφερε, λέτε, να φύγει για τη Μέση Ανατολή και ε, έφυγε ε, μέσω Μασσαλίας για Λες. την Ανατολική Ευρώπη τελικά. Αλλά ποια ήταν η. Η απόφασή του. Ε, Ενδομήχα, δηλαδή, ήθελε ούτω ή άλλω να πάει στην ε, Ανατολική Ευρώπη, πιστεύετε. Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα κρίσιμο σημείο και θα πρέπει να σα πω, κύριε Βιμπλή, έχετε συλλάβει την ουσία όλη αυτή τη επιλογή που έκανε ο σπουδαίο. Ο Ρηξικέλευσε, θα έλεγα, σε μια πρώτη φάση, χειρουργό Πέτρο Κόκαλης, ο γιατρό τη μεγαλοαστική ελληνική τάξη την εποχή εκείνη. Άλλο, όπω εύστοχα είπε ο Πέτρο Ο Κόκαλης, και ο οποίο πραγματικά με διευκόλυνε πάρα πολύ στο σημείο αυτό τη έρευνα. Να σα διακόψω Παρακαλώ. να πω μια και λέτε, γιατί γράφετε στο βιβλίο ότι είχε πελάτε τον Παναγί Τσαλδάρη, είχε τον Κανελόπουλο. Τη Λίνα Τσαλδάρη, μάλιστα, κύριε Βιμπλή, την είχε σώσει από βέβαιο θάνατο. Και θα πρέπει να σας πω ότι ο Πέτρος Κόκαλης, επειδή είχε μαθητεύσει κοντά σε αυτούς τους σπουδαίους μεγαλογιατρούς της Γερμανικής ε, Χειρουργικής και ιατρική Επιστήμης, θεράπευε την σπηλαιώδη φυματίωση. Και η Ελίνα Τσαλδάρη την εποχή εκείνη είχε προσβληθεί, ξέρετε, από τη σπηλαιώδη φυματίωση. Αλλά θα πρέπει να σα πω πριν περάσουμε έτσι, σε αυτό το χρήσιμο κεφάλαιο, ότι ο Πέτρο Κόκαλη, δείχνοντα ευθύ εξ αρχή την αδυστησία του για τον απλόν άνθρωπο, είχε καταφέρει να προμηθεύσει όλε τι ανεξαιρέτω τι αντιστασιακέ οργανώσει με μεγάλε ποσότητε ιατροφαρμακευτικού υλικού από τα νοσοκομεία στα οποία βρισκόταν. Διότι, όπω σα είπα, ξεκίνησε μία, με μία έδρα χειρουργική στι 10 Απριλίου του 1935, ωστόσο στι παραμονέ ακριβώ τη εκδήλωση του Ελληνοϊταλικού και Ελληνογερμανικού πολέμου βρέθηκε με τέσσερι έδρε. Με αποτέλεσμα ακριβώ αυτό το κατεστημένο, θα μπορούσε να πει κανεί, των δοσυλλογικών κυβερνήσεων να μην βλέπει Καλό μάτι αυτή την επιρροή ο γερμανικό παράγοντα, οι μυστικέ υπηρεσίε είχαν ε, παρασκηνιακά ότι ο Πέτρο ο Κόκαλη μαζί με τον Κωνσταντίνο Χορέμη, συνεπικουρούμενοι και από τον Νικόλαο Λούρο, ότι παίρνουν μεγάλε ποσότητε, ξέρετε, στο ξεκίνημα τη αντίσταση, μεγάλε ποσότητε ιατροφαρμακευτικού υλικού και το στέλνουν πραγματικά στο βουνό. Σε όλε τι ανεξαρτήτω, θα πρέπει να το επισημάνω αυτό, τι αντιστασιακέ οργανώσει. Το πρώτο μεγάλο όχι είναι όταν όλη, όλο το κατεστημένο το ακαδημαϊκό την εποχή εκείνη υπέγραψε το περίφημο πρωτόκολλο συνεργασία που ζήτησαν οι Ιταλικέ Αρχέ. Στο πρώτο μεγάλο όχι του Πέτρου Κόκαλη. Το δεύτερο μεγάλο όχι ήταν όταν ο Βίλχελ Τέννη, ο επικεφαλή αρχαίατρο τη Deutsche Luftwaffe και τη γερμανική Wehrmacht εδώ στην Αθήνα, τον επισκέφθηκε στο σπίτι του και δέχτηκε και να συζητήσει μαζί του και του πρότεινε να φτιάξουν ένα πρότυπο ιατροφαρμακευτικό έτσι, ερευνητικό κέντρο με επίκεντρο τον Άγιο Σάβα, διότι ο Βίλχελ Τέννη ήταν και αυτό μαθητή του Φέρντιναντ Σάουερμπρουκ του καθηγητή, στον οποίο ο Πέτρος ο είχε μαθητεύσει τόσο στη Ζηρίχη το 1916, όταν γνώρισε και τον Λένιν, και θα πούμε, πρέπει να πούμε και αυτό, ότι είναι μια σημαντική παράμετρο στη ζωή του Πέτρου Κόκαλη την εποχή εκείνη, αλλά και αργότερα στο Βερολίνο. Με αποτέλεσμα, ο Βίλχελν Τένι χτύπησε την πόρτα του Πέτρου Κόκαλη και του Μαρίνου Γερουλάνου. Και οι δυο του είπαν όχι. Διότι την εποχή εκείνη η συνεργασία, ξέρετε, στο πλαίσιο αυτού του πρώτημου γερμανοελληνικού νευροχειρητικού κέντρου, ισταντινομούσε ουσιαστικά με συνεργασία με τι γερμανικέ αρχέ κατοχή. Πράγμα το οποίο ο Πέτρο Κόκαλη δεν το ήθελε. Το επόμενο βήμα να ενταχθεί σε αυτό το κίνημα τη αντίσταση είναι η προμήθεια όλου αυτού του ιατροφαρμακευτικού υλικού και στο τέλο πραγματικά βρέθηκε να πάρει την κρίσιμη απόφαση για να πάει, πρέπει να σα πω, στη Μέση Ανατολή, διότι είδε ότι οι μυστικέ υπηρεσίε των Γερμανών τον πλησιάζουν. Δημιουργούν, στείνουν ακριβώ έναν ασφικτικό κλειό του. και πράγματι τότε, επειδή είχε γνωρίσει τον Αλέξανδρο Σβόλο, είχε γνωρίσει το πλαίσιο τη Σοσιαλιστική Ένωση, όπου του είχε κάνει τη τιμητική πρόταση ο Κωνσταντίνο Τσάτσο να βρεθεί ακριβώ στου κόλπου αυτού του σπουδαίου ακριβώ ιδεολογικού οργάνου, αυτή τη σημαντική ιδεολογική περισσότερο παρέα στην εποχή εκείνη, και τούτο διότι ήταν γνωστό αυτού του κύκλου ότι ο ο Οκόκαλη ήταν μια προσωπικότητα που είχε δώσει δυναμικά το στίγμα τη αντίσταση, σύντο ότι είχε πάρει μέρο στην περίφημη δίκη των τόνων με τον Ιωάννη Κακριδί. Είχε υποβάλει στι 10 Ιουνίου του 1942, θα πρέπει να δει κανεί, μια έγγραφη κατάθεση όπου υποστήριζε αυτέ τι δυνάμει τη ανανέωση, τι δυνάμει του εξυγχρονισμού. Δηλαδή, βλέπουμε την τριπλή κατοχή στην πατρίδα μα, αλλά ταυτόχρονα, κύριε Βιβλί, και σεβαστέ φίλε, κύριε Κόκαλη, να έχουμε αυτέ τι μείζονε σπουδαιότητε ιδεολογικέ δημόσει. Και σε αυτέ τι ιδεολογικέ δημόσει, ο Πέτρο Κόκαλη είναι παρόν. Είναι παρόν, ξέρετε, με έργα ζωή, διότι ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Εκ των υστέρων είναι πάρα πολύ εύκολο να τα περιγράφει. Ήταν όμω πάρα πολύ δύσκολο την εποχή εκείνη. Ουσιαστικά και σε αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πέτρο Κόκαλη, ο οποίο με διευκόλυνε στο να επισημάνω όλα αυτά τα σπουδαία πρωτόλια αρχιακά τεκμήρια. Με αποτέλεσμα έχουμε μια καθαρή, μια πλέρια εικόνα για τι δραστηριότητε του ανθρώπου αυτού. Με αποτέλεσμα, με το ξεκίνημα τη τριπλή κατοχή, ο Πέτρο Κόκαλη φύση και θέση. Να έχει ενταχθεί ουσιαστικά στο κίνημα τη αντίσταση. Με αποτέλεσμα να παρεμβαίνουν ακριβώ οι δυνάμει, η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση για να τον προσκαλεί στην Μέση Ανατολή, βάζοντα στο πλευρό του την μυστική οργάνωση Κόδρο του Παναγιώτη Λικουρέζου. Να πάει. Δεν πετυχαίνει όλη αυτή η επιχείρηση. Με αποτέλεσμα το επόμενο βήμα είναι του Πέτρου Κόκαλη να βγει στο βουνό. Και τούτο διότι πραγματικά όλε αυτέ οι προσωπικότητε στο πλαίσιο τη Σοσιαλιστική Ένωση, αν δείτε εκ των υστέρων την πορεία του, κύριε Επιπλή, με συγχωρείτε, θα διαπιστώσει ότι έχει πραγματικά. Κάποιοι πηγαίνουν στο βουνό, όπω είναι ο Άγγελο Αγγελόπουλο, όπω είναι και άλλε. Προσ... Ο Αλέξανδρο Βόλο. Και ο Πέτρο ο Κόκκαλης ακολουθεί ακριβώ αυτό το σκύρτημα τη ψυχή του να βρεθεί με του απλού ανθρώπου. Με του απλού ανθρώπου, του οποίου έχει υπηρετήσει βεβαίω στο πλαίσιο του θεσμού των λαϊκών ιατρίων του Ελευθερίου Βενιζέλου από το 1928-29, αλλά και στο πλαίσιο των ανθρώπων, διότι είχε γνωρίσει, ξέρετε, πάρα πολύ την φτώχεια διότι η πελατεία του Πέτρου Κόκαλη ουσιαστικά απλωνόταν σε όλη την νοτιοανατολική λεκάνη τη Μεσογείου. Είχε απλού αφανεί ε, πελάτε και ασθενεί από την Αλεξάνδρεια, από τη Μαύρη Θάλασσα, από την Κωνσταντζα, από τα δυτικά μικροστατικά παράλια. Ανθρώπου οι οποίοι έρχονταν στο Πέτρο Κόκαλη και σε αυτό είχε παίξει σημαντικό ρόλο και ο φίλο του, ο συμφοιτητή του, ο Ρόντολφ Νίσεν ο οποίο πρέπει να σα πω είχε ευρεθεί επειδή ήταν γέρμανο-εβραϊκή καταγωγή στην ιατρική σχολή τη Κωνσταντινούπολη και σε αυτό τον είχε βοηθήσει πρώτον ο Ζάουρμπρουχ και δεύτερον ο Πέτρο Κόκαλη. Με αποτέλεσμα αυτό το δίκτυο, το μεγάλο δίκτυο των ασθενών του Πέτρου Κόκαλη να απλώνεται σε όλη την νοτιολογική λεκάνη τη Μεσογείου. Και αυτό ακριβώ είναι το μεγάλο επίτευγμα του ανθρώπου. Όχι μόνο με τη μεγαλωστική ελληνική τάξη τη εποχή εκείνη, διότι θα πρέπει να σα πω ότι ήταν και ο Γεώργιο Βλάχο Πρέπει να ναι. σα πω και τα ο, καταγράφει η, η, η κόρη του, η Ελένη Βλάχου, στα στιγμιότυπα, στα απομονεύματά του, ότι σε κρίσιμε στιγμέ του βίου του ο Γιώργο Βλάχο κατέφυγε στι υπηρεσίε τη ιατρική του Πέτρου Κόγκαλη. Και επίση έχουμε και την αμαλία, έχουμε την ε, μητέρα. Του γόνου του Γλίξπουργκ, δεν Του γόνου του Γλίξπουργκ, ακριβώ οι πριγκίπισε, οι οποίε είχαν πρόβλημα με, την μάστηγα, με τη μάστιγα τη εποχή εκείνη, τη πυλεόδη φυματίωση, προσφεύγουν ακριβώ στι υπηρεσίε του Πέντρου Κόγκαλη. Είχε ένα διαγνωστικό χάρισμα και είχε ακριβώ μια δεξιότητα στι χειρουργικέ επεμβάσει. Και ο Πέτρο και αυτό τον έκανε μοναδικό, θα πρέπει να δει κανεί, κύριε Μπιμπλή, με αποτέλεσμα αυτό το πέρασμα, η εξοικείωσή του επίση με τα μοντέρνα δυτικοευρωπαϊκά ρεύματα τη τέχνη, τη μουσική, τη ζωγραφική, ήταν φίλο ναι. του Γεωργίου Μπουζάνη, ναι. να βρεθεί στην πλευρά τη ιστορία όπου κοιτάζει ακριβώ τον εξυγχρονισμό, κοιτάζει την ανανέωση. Και κοιτάζει ακριβώς όλα να κάνει εύκολε επιλογέ με ορίζοντα το μεταπολεμικό κόσμο. Και αυτό είναι ακριβώς το χάρισμα του Πέτρου Κόκαλη. Η διάκριση, η οξυδέρκεια και ακριβώς αυτή η ενσυναίσθηση που ήταν μοναδική στο πρόσωπο του ανθρώπου αυτού. Κύριο Κόκαλη, ε, θα δεσκολιάσετε, <laughs> ε, ναι. αλλά ε, πείτε μα κιόλα, ε, γράφει ο πατέρα σα νομίζω στο, στον πρόλογο, ότι το σπίτι το οικογενειακό πέθανε και ο Σιάντος. Είναι σωστό αυτό. Μετά τον πόλεμο. Μετά, μετά τον το πόλεμο. πόλεμο σε ναι. ναι, 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 Εγώ μετά. Ότι αλλά στη, στη διαδρομή κάνω κάνατε, ένα κάνουμε, άλμα τώρα και νομίζω το... Νομίζω όμω ότι είναι σημαντικό να μείνουμε λίγο στο κομμάτι της κατοχή. Φυσικά γιατί θα μείνουμε, ναι. Ε, η, ε, ενώ η νεοελληνική ιστορία αργείται όλο και πλουσιότερη και έγινε πολύ πλούσιο στον φορά τα θέματα του εμφυλίου και τα λοιπά, την, στην κατοχή είναι μια περίοδος που τώρα τα τελευταία χρόνια σιγά σιγά και φωτίζεται περισσότερο γιατί ήταν μια πραγματικά δραματική περίοδος. Και νομίζω ότι τα δύο μεγάλα έτσι, άλματα εσωτερικά που έγιναν στη ζωή του. Είναι το πρώτο είναι το 1940, από τώρα μέρες που έχουμε με την επιστράτευση, όπου βρέθηκε στο μέτωπο, βρέθηκε στο, στα ω ως αρχίατρος, εθελοντής αρχίατρος και όχι μόνο ο εθελοντής αρχίατρος, αλλά ε, συνέγραψε την επιστημονικά την, ε, τη θεραπεία για τα ακριοπαγήματα, που τότε μάστηζαν το μέτωπο. Ε, βρέθηκε λοιπόν εκεί, έζησε αυτή την, αυτή την, την, περίοδο και εν συνεχεία εκείνο που θα πρέπει να κρατάμε πάντα στο μυαλό μα για, για, το πώ εξελίχθηκε αυτή η προσωπικότητα ε, είναι ότι ω ε, ως του κεντρικού νοσοκομείου τη πόλη έζησε το λοιμό του 42, το χειμώνα του 42 με τι ε, δεκάδες δεκάδε χιλιάδε νεκρού, οι οποίοι προφανώ βρισκόταν στα, στα γιατρία του. Αυτή λοιπόν η τάση προ μια πολύ πιο έντονη δράση και πιο έντονη συμμετοχή νομίζω ότι πέρασε μέσα από αυτές τις εμπειρίες, ε, οι οποίες γινόντουσαν σε ένα καθεστώς, το οποίο ε, ήταν, ε, ας μην ξεχνάμε ότι ο τότε ο Πρωθυπουργός ήταν ε, επίσης γιατρός με σπουδές στη Γερμανία, ε, ήταν δηλαδή κα, πο, μια πολύ παράδοξο να στείλει άνθρωπο άνθρωπος να μην είναι κοντά τους, και γι' αυτό και δεν τον, ε, ε, δεν τον αποδεχόντουσαν και οι δράσει του για την παροχή των α, φαρμακευτικών υλικών που ήταν τότε πολύ δυσέβρετα στι πρόδρομε οργανώσει του ΕΑΜ στην Αθήνα, στην Αλληλεγγύη, τον έφερε πιο κοντά σε αυτή την, α, σε αυτή την κατάσταση και στον σοσιαλισμό. Ναι, ναι. Και μια και επισημάνεται αυτό το ζήτημα α, του, των σπουδών στη Γερμανία και ε, πρέπει, να, πρέπει να πούμε και μια κουβέντα για το γεγονός ότι τις προηγούμενες δεκαετίες, ειδικά στις αρχές του ε, του 20ου αιώνα, οι γερμανοτραφείς ήταν πολύ στην Ελλάδα, έτσι η επιρροή της Γερμανίας ήταν πολύ σημαντική ε, και ο ίδιος όταν πήγε 17 χρόνια όπως ο πήγε στη Γερμανία, 18, 17 χρόνια, 17 χρόνια, το ναι, 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 13. Ναι. Εκεί ε, ξέσπασε και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και μάλιστα η, η πρώτη του τάση ήταν να ζητήσει να καταταγεί στα 18 του. Αυτό τώρα είναι άλλη μια ε, ένα σημείο, ας πούμε, ιδιαίτερο Είναι πάρα που πολύ χρήζει. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Μπιμπλί, διότι πραγματικά πήρε την απόφαση το 1914, με την έκρηξη του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, να έτσι ενταχθεί στη Ράιξαχμε. Διότι έτσι λεγόταν ο γερμανικό στρατό στην εποχή εκείνη. Βεβαίω, έχουμε τρει ονομασίε του γερμανικού στρατού κατά τη διάρκεια του 20ου που αυτό λέει κάτι. Και έκανα, πήρε αυτή την πρωτοβουλία, κύριε Μπιμπλί και φίλε Πέτρο Κόγχαλι, διότι ο μέντορά του, ο Μαξ Πλάνγκ, ήταν ο εμπνευστή του περίφημου μανιφέστου των 92 Γερμανών Διανοουμένων, όπου έλεγε ότι ο γερμανικό πολιτισμό ταυτίζεται με τον γερμανικό μιλιταρισμό και όλοι πραγματικά θα πρέπει να ενταχθούν στι τάξει ακριβώ του γερμανικού στρατού και να πάνε να πολεμήσουν. Μα πηγαίνα και ενθουσιοδό, και όχι. Πήγανε ενθουσιαδό, κύριε Πιβλίκη, αλλά βέβαια πρέπει να σα πω ότι παρουσιάστηκαν ε, 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 no. δύο ο Πλάγκδο το πλήρωσε ακριβώ. Το πλήρωσε ακριβώ, διότι πέθαναν, ξέρετε, τα παιδιά του μέσα εκεί. Οι κόρε του βεβαίω έγινε δραματική πορεία των παιδιών του και συνεχίστηκε ακριβώ και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όπου αποτάνθηκε προσωπικά στον Χίτλερ προκειμένου να απονείμει χάρη στον γιο του. Δεν το έκανε τελικά ο Χίτλερ. Θα πρέπει, επομένω, να δει κανεί ότι δύο είναι οι αιτήσει των Ελλήνων χειρουργών γιατρών την εποχή εκείνη, του Πέτρου Κοαγκαλίου, του οποίου η γίνεται στι απαρχέ του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και του Γεωργίου Ιακίμογλου που γίνεται μετά το 16. Και η αίτηση του Γιώργιου Ιακίμουγκλου πρέπει να σα πω γίνεται αποδεκτή. Η αίτηση του Πέτρο Κόκαλη δεν γίνεται αποδεκτή. Ωστόσο, ο μέντορα του, ο Max Planck, επειδή πραγματικά επί τη ουσία το μοιάζεται, του δίνει τη δυνατότητα να πάει στην Ελβετία, στην ουδέτερη Ελβετία τη εποχή εκείνη και το φέρνει σε επαφή με τον Ζάουρομπροκ την εποχή εκείνη, ο οποίο είναι καθηγητή κυριοειρική στη Ζηρίχη. Εκεί στη Ζηρίχη θα πρέπει να σα πω και ότι βρισκόμαστε ακριβώ και στην κορύφωση του Εθνικού Διχασμού 1915-1917. Με αποτέλεσμα, τα εμβάσματα να ήταν δύσκολο να πάνε. Και εκεί μεσολαβεί ένα σπουδαίο Έλληνα. Είναι ο πατέρα τη ελληνική κοινωνιολογία, ο περίφημο Αυροτέλη Ελευθερόπουλο ή Φιλόλαο Σαλμπέ, Κωνσταντινοπολίτη, ο οποίο έχει καταφέρει να γίνει ηθηγητή κοινωνιολογία στην εποχή εκείνη στο Πανεπιστήμιο τη Ζυρίχης, και είναι εκείνο ο οποίο έχει μαθητεί τον Λένιν. Ο... Και όπου βρίσκεται εξόριστο ο Βασιλιά Κωνσταντίνο. <σχει> και όπου βρίσκεται πολύ εύστοχα ο Βασιλιά <σχει> Κωνσταντίνο και ο Γιώργο <σχει> ο δεύτερο. Και όλοι η αυλοί δηλαδή. Και όλοι οι αυλή Με αποτέλεσμα να δημιουργείται πολύ σα ευχαριστώ κύριε <σχει> Κόκαλη. Είναι εύστοχη και ουσιαστική, πολύ ουσιαστική παρέμβαση του κύριου Πέτρου Κόκαλη. Και εκεί ακριβώ δημιουργείται αυτό ο δεσμό ανάμεσα στον Πέτρο Κόκαλη και στον Γιώργο τον δεύτερο. Αλλά ουσιαστικά ο άνθρωπο ο οποίο σε ιατρικό επίπεδο γνιάζεται για τον Πέτρο Κόκαλη είναι ο Ζάουρεμπρουχ και επίση ο Φιλόλαο Αλμπέ, ο Αυροτέλη Ερευθρόπουλο, ο οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αργότερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, διότι το διώκει. Είναι ε, πρίτανη το 1938 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και διώκεται, ενώ ε, ε, είναι ο Γιώργιο ο δεύτερο, ο, ο οποίο ακούγεται αυτόν τον περίφημο λόγο. Εν πάση περιπτώσει, προστατεύει στα ζητήματα τη καθημερινότητα τον Πέτρο Κόκαλη ο Φιλόλαο Αλμπέ. Και αυτό γνωρίζει τον Πέντρο Κόκαλη με τον Λένι. Εκεί πραγματικά σε αυτό το περίφημο καφέ του Βολτέρου που υπάρχει, κύριε Επιβλή, και τα έχει επισκεφθεί ο κύριο Κόκαλη, πρέπει να σα πω, έχουμε τον δεσμό, έχουμε τη σχέση του Πέτρου Κόκαλη με τον Λένι. Είναι με ένα πάρα πολύ σημαντικό σταθμό και αναπτύσσεται και αυτό ακριβώ ο, ο δεσμό με τη δυναστεία των Γλίξπουργκ. Γι' αυτό πηγαίνουν, ξέρετε, γνωρίζοντα τι απαρχέ, γνωρίζοντα τον Πέτρο Κόκαλη ω φοιτητή. Διότι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, γνωρίζουν την χειρουργική δεξιότητα και κυρίω στον τομέα ευθύνη και εξειδίκευση του Πέτρου Κόκαλη. Έρχεται δηλαδή το 1928 πάνωπλο ο Πέτρο Κόκαλη και πραγματικά σημειώνει μια αλματώδη ακαδημαϊκή πορεία μέσα στο στερέωμα τη ελληνική ιατρική. Αφού είπατε την ιστορία με τον Λέρι, να πούμε και την ιστορία με τον Χίτλερ. Γιατί δεν φεύγει μετά από την α, περίοδο στην, α, α, στην Ελβετία, όπου μαθαίει δίπλα από τον Ζάουρουμπουκ. Ακολουθεί το Ζάουρουμπουκ, όπω γίνεται, ανοίγει το, το γιατρείο στο Μόναχο και ζει στο Μόναχο την uh, δεκαετία, νομίζω, από το 19 μέχρι το 28, όπου και στο Μόναχο γίνεται η εξέγερση, η Σοβιετική Δημοκρατία της Βαυαρίας και γίνεται και οι μεγάλες μάχες στους δρόμους και γίνεται και το, το πουτσχόλ. Η... Το πραξικόπημα του Χίτλερ, τη Μπειραρία το λεγόμενο, yeah. όπου και αυτοί όλοι βρίσκονται σε αυτόν τον, τον κύκλο, και από εκεί έρχεται το 1928 στην, στην Ελλάδα με την έλευση του Βενιζέλου και την προσπάθεια για τα λαϊκά γιατρία. Yeah, Αναλαμβάνει yeah. δηλαδή τα, τα δημοτικά γιατρία των Αθηνών, τα οποία είναι τα πρώτα γιατρία που στην ουσία έρχονται να προσφέρουν ε, ε, ιατρικές υπηρεσίες σε μια τεράστια μάζα προσφύγων που έχουν εγκατασταθεί γύρω από την πρωτεύουσα ε, σε συνθήκε αθλία υγιεινή. Ευχαριστώ. Και επίση το πλαίσιο αυτό να συμπληρώσω αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά που είπε ο κύριο Σογκόκαλη, διότι έχουμε την περίφη, το περίφημο πραξικόπημα τη πυραρία τη 9 Νοεμβρίου του 1923. Έχουμε βεβαίω πρώτα τη Σοβιετική Δημοκρατία τη Βαυαρίας και μετά το περίφημο πραξικόπημα του Χίτλερ. Όπου ο Χίτλερ καταλήγει να έτσι να φτάζει και να ζητά την ιατρική βοήθεια τη ομάδα του Ζάρμπρουχ. Εκείνο ο Ζάρμπρουχ είναι ο Ρούντολφ Νίσεν, Πέτρο Κόκαλη. Και αυτά μα τα λέει αναλυτικά στα πνεύματα το Ρούντολφ Νίσεν, ο συμφοιτητή και του Πέτρου Κόκαλη και μαθητή του Ζάλφκ με μεγάλη έτσι λεπτομέρεια. Είναι ο άνθρωπο ο οποίο απαθανατίζει αυτέ τι στιγμέ και απαθανατίζει επίση τη συνεργασία και τη βοήθεια που δέχθηκε από τον Πέτρο Κόκαλη όταν φεύγει από το Βερολίνο, κυνηγημένο πλέον από την ναζιστική δικτατορία και φτάνει στην ιατρική σχολή τη Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη-Αθήνα γίνεται πραγματικά ένα συχνό ταξίδι για τον, για τον, Ρούντολφ Νίσεν αλλά και για τον Πέτρο Κόκαλη Αθήνα-Κωνσταντινούπολη. Είναι πραγματικά μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιστορία. Ε, Α περάσουμε λίγο ε, στην περίοδο τη Βίνιανη και μετά. Για να προλάβουμε να πούμε και δύο λόγια και για την <laughs> να... τη πορεία του στην Ανατολική <laughs> Ευρώπη, είναι... θα μπορούσα να κρατήσει θα δύο ώρε. Τώρα λέμε έτσι τα... τους τίτλου περίπου. <laughs> Φτάνοντα λοιπόν στη Βίλιανη, γίνεται υπουργό τη <laughs> <laughs> της κυβέρνηση της ΠΑ και αναλαμβάνει όχι το Υπουργείο Υγεία αλλά το Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή δείχνει κατευθείαν ότι πλέον είναι πολιτική η δράση του εκεί και εν συνεχεία <laughs> εκλέγεται ως πληθεξούσιος στις εκλογές που γίνανε τότε και υπηρετεί εκεί μέχρι την απελευθέρωση που των Αθηνών που κατεβαίνει, στην, βρίσκεται εδώ στην απελευθέρωση και μετά περνάμε στα Δεκεμβριανά όπου είναι εδώ στην Αθήνα εργάζεται στους, στη γειτονιά εδώ κοντά και μετά πάμε στην περίοδο του πριν τον εμφύλιο όπου και εκεί είναι η περίοδος που ο Σιάδος που μένει στο σπίτι του ε, πεθαίνει από, την, από καρδιακό επεισόδιο και ο ίδιος παθαίνει ένα καρδιακό επεισόδιο, το οποίο τον οδηγεί στο να ζητήσει την άδεια της κυβέρνησης να φύγει στο εξωτερικό για να θεραπευτεί από, από, από την καρδιακή του πάθηση και έτσι, και έτσι φτάνουμε στη Μασαλή. Έτσι, βέβαια, στην Μασαλία μου επιτρέπει ο κύριο Κόκαλη να πω γιατί έχει παρακολουθήσει και τα ξέρει σε βάθο, κύριε βιβλί. Πραγματικά, στον πρώτο ανασχηματισμό τη ΠΕΑ, τη Πολιτική Επιτροπή Εθνική Απελευθέρωση, ο Πέτρο Κόκαλη στι 19 Απριλίου του 1944 γίνεται υπουργό υγιεινή και ταυτόχρονα γίνεται και υπουργό παιδεία. Εύστοχα, καλύπτοντα την καινή θέση του Αλέξανδρου Βόλου. Εύστοχα επισήμανε ο Πέτρο Κόκαλη ακριβώ ότι γίνεται πολιτικό πρόσωπο, περνάει στην πολιτική δράση. Και επίση τότε είναι που ολοκληρώνεται αυτή η πολιτική του μεταστροφή ω απότοκο όλων αυτών των διεργασιών, ω απότοκο όλων αυτών των επιλογών. Να μπει συνειδητοποιημένο από την πρώτη γραμμή του μετόπου, διότι είναι αρχίατρο στην πρώτη γραμμή του, έτσι, του αλβανικού μετόπου. Είναι ο άνθρωπο ο επιστρέφει, λέει το όχι στου Ιταλού, στου Γερμανού και λέει όχι επίση όλη αυτή την κατάσταση. Και εύστοχα επισήμενε ότι όταν έχουμε έναν ε, δοσίλογο πρωθυπουργό, με αποτέλεσμα αυτό βλέποντα αυτή την επιρροή του Πέτρου Κόκαλη και θεωρώντα ότι ο Πέτρο Κόκαλη δεν τον ακολουθεί, διότι δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει. Το φρόνημά του, οι ιδέε του, η ευαισθησία του, ο ανθρωπισμό του, δεν μπορούσε να τον οδηγήσει παρά ακριβώ στον δρόμο που τελικά τον οδήγησε. Με αποτέλεσμα το Σεπτέμβριο του 1944 να υποβάλει την περίφημη αίτηση για να γίνει μέλο του Κομμουνιστικού Κόμματο στην εποχή εκείνη, στον Γιώργη Σάντο, στον Πέτρο Ρούσο και σε αυτήν ακριβώ τη τριανδρία του Κουκουέ την εποχή εκείνη, με αποτέλεσμα να γίνει αποδεκτό ω αριστήν μέλος του Κουκουέ την εποχή και εκείνη. Στον Ιωανίδη, ε? Και στον Ιωαννίδη. Και στον Γιάννη Ιωαννίδη. Ναι. Και πλέον ε, μένει στο βουνό έτσι αρκετά, δεν είναι. Και... Όχι όχι όχι, πονή, όχι, όχι. όχι, όχι, όχι. Είναι, είναι αυτοί οι μήνε η περίφημη άνοιξη της Βηνιανής, ναι. ε, μάλλον η άνοιξη των κορισχάδων όπου γίνεται η Εθνική ναι. Συνέλευση, ε, μένει αυτού του μήνε. δεν Βεβαίως. είναι αυτούς μήνες, είναι ναι. αυτό το Αλλά πραγματικά ενώ πριν δεν έχουμε εμεί τουλάχιστον καταφέρει να καταγράψουμε, δεν ξέρεις κάτι καινούριο. Ε, την επαφή του με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πριν τον πόλεμο, κατεβαίνει από, το, από, την, από, τα βουνά της Βρυτανίας ως κομμουνιστής, ως μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και ως ε, ξεκάθαρα μαρξιστής. Και έτσι τα ναι. βάνει και μέρος στα Δενευριανά. Μάλιστα. Το μόνο που θα ήθελα να πω να προσθέσω σε αυτά τα τελευταία που έχουμε επισημάνει με τον κύριο Κόκαλη είναι ότι πραγματικά οι σχέσει του με το κόμμα Κυρίω μέσα στο πλαίσιο τη Σοσιαλιστική Ένωση. Η Σοσιαλιστική Ένωση είναι που τον φέρνει πραγματικά σε επαφή με όλου αυτού του ανθρώπου, του οποίου θα αξιοποιήσει αργότερα και κυρίω βλέπει αυτή την θεωρητική καταγραφή που κάνει, που θα τον βοηθήσει αργότερα και τα λέει ο ίδιο ο Πέντρο Σουκόγκαλη, όταν πλέον αναζητά στο μαρξισμό και στη βαθιά μελέτη αυτή τη αριστερή ιδεολογία, ακριβώ ε, σηματορού για να πορευτεί στη ζωή του. Εκτιμάω ότι ο σοσιαλισμός έχει επιστημονικό χαρακτήρα και περιεχόμενο και αυτό προσπαθεί στο υπόλοιπο του βίου του έω το 1962, κύριε βιβλίο που αφήνει την τελευταία του πνοή να αστιχιοθετήσει. Ναι, ναι. Να δει δηλαδή σε αυτό το όραμα τη αριστεράς τον επιστημονικό σοσιαλισμό. Πάντως δεν πήγε κατευθείαν στο Βερολίνο, έτσι πήγε νομίζω στο Βουκουρέστι. Ο πήγε στη... Έχουμε, έχουμε δρόμο μέχρι να έχουμε δρόμο. <laughs> <ακόμη>. έχουμε <laughs> στη Μασαλία, περιμένετε, έχουμε δρόμο. έχουμε μπει στη Μασαλία, ναι. <laughs> Αλλά από τη Μασαλία, ναι. Από τη Μασαλία λοιπόν πάει σε ένα σανατόριο στην Ελβετία, όπου και παίρνει με την απόφαση να πάει και να έχει εκραγεί πλέον, έχει ξεκινήσει ο εμφύλιος, Πόλεμο πόλεμος και έχει δύο προσκλήσεις, η μία είναι από τον Ρούντολφ Νίσεν να πάει στην Αμερική και η άλλη είναι από το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Ελλάδα να πάει στον γράμμο και στο βίτσι. Και επιλέγει αυτή την, κάνει αυτή την επιλογή και πάει στην κυβέρνηση τη Δημοκρατική Ελλάδα τότε. Και αναλαμβάνει πια εκεί υπουργό υγεία, αναλαμβάνει και την υγειονομική υποστήριξη του Δημοκρατικού Συνδεδού τη Ελλάδα. Εκεί κάθεται μέχρι την πτώση του μετόπου, μέχρι την κατάρρευση του, του μετόπου. Και, εν συνεχεία, το πρώτο μέλημα ήταν η Επιτροπή Βοήθειας Παιδών, που είχε σκοπό τα παιδιά που είχαν εκενωθεί από αυτόν τον, τον χώρο, ένθεν και ένθεν, και πλέον βρισκόντουσαν στις Λαϊκές Δημοκρατίες, να τύχουν φροντίδας εκπαίδευσης και, και κυρίως φροντίδας εκπαίδευσης. Κατά αυτόν τον ρόλο για αρκετά χρόνια, μέχρις ότου επιστρέφει εν τέλει στον Ανατολικό Βερολίνο και στην ιατρική το 1953, μετά και το 20ο συνέδριο του ΚΟΚΟΕΟΠ, το οποίο σηματοδοτεί, αν θέλετε, και την κατά κάποιο τρόπο έξοδό του από την πολύ ενεργό πολιτική. Ναι, ναι. Αφιερώνεται πάλι ναι, στην ναι. ιατρική και με πειράματα. Με... Μόνο που θα ήθελα να προσθέσω ναι. με τρέπι, κύριε Βουδή, τα ναι, όσα ναι. χρήσιμα είπε ο κύριος Πέτρο Κόκαλη, διότι τον βλέπουμε πραγματικά είναι ένα επικεφαλή. Αυτό του μηχανισμού της διάσωσης των παιδιών από σε αυτές τις περιοχές είναι ο, ο, ο επικεφαλής, είναι ο, ο πρόεδρος της Επιτροπής Βοήθεια για τον Παιδί. Μάιος του 1948 με αποτέλεσμα ταυτόχρονα, εύστοχα το επισήμενο ο Πέτρος Κόκαλης, ότι το κομμουνιστικό κόμμα την εποχή εκείνη τον τοποθετεί επικεφαλής στις διεθνείς σχέσεις. Έρχεται σε επαφή με όλα αυτά τα ρεύματα, διότι έπρεπε να διαχειριστούν, ξέρετε, επαγωγικά και Αυτέ οι προσφυγέ που είχε κάνει το επίσημο ελληνικό κράτο στην εποχή εκείνη για τη διάσωση αυτών των παιδιών, μιλάμε για 22.000 Ελληνόπουλα που περάσανε τότε στι λαϊκέ δημοκρατίε και ο Πέτρο Κόκαλη είναι παρόν. Είναι παρόν, ξέρετε, με την ευαισθησία του, είναι παρόν ω ιατρό. Δίνει αυτή την έτσι, τεκμηρίωση και αυτή την εικόνα που θα ήθελε η διεθνή κοινότητα την εποχή εκείνη. Και θα πρέπει να σα πω ότι εκεί βρίσκει προσωπικότητε από την πλευρά του Διεθνού Ερυθρού Σταυρού που διεξάγει αυτό τον διάλογο ανάμεσα στο διεθνή παράγοντα, στο επίσημο ελληνικό κράτο και στη δημοκρατική Ελλάδα βρίσκει ανθρώπους, όπως ήταν ο Ζάνστρεμ, ο Μίλ Ζάνστρομ, οι οποίοι έχουν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο Είναι. κατά τη διάρκεια τη κατοχή 1941-44, όταν ο Πέτρο Κόκαλη, ξέρετε, προμήθευε αυτέ τι ποσότητε του ιατροφαρμακευτικού υλικού. Δηλαδή, βλέπουμε κύκλου με αποτέλεσμα ο διεθνή παράγοντα να υπαγορεύει ουσιαστικά και στην αριστερά την εποχή εκείνη ότι θέλουμε ω συνομιλητή, αν δει κανεί τι εκθέσει, τον Πέτρο Κόκαλη. Ο Μίλ Ζάνστρομ ήταν επικεφαλή του Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα τη κατοχή, στην Αθήνα τη κατοχή και ήταν Σουηδό, α μην ξεχάσουμε ότι το μεγάλο, η μεγάλη στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα έσπασε με την, με την, χρήση σουηδικών πλοίων που επετράπη να φέρουν στη χώρα μας τρόφιμα τα οποία διένει ο ελληνικό ερυθρός σταυρός και αυτή ήταν οι σχέση που είχαν από τότε και να συναντήθηκαν αργότερα. αργότερα. Και επέβαλε ο διεθνή παράγοντα, στη Σουηδοί, οι, οι διπλωμάτε στην εποχή εκείνη, ότι θέλουμε συνομιλητή από την πλευρά του Κουκουέ και τη αριστερά στον Πέτρο Κόκαλη. Αυτό ήταν πραγματικά ένα χαρακτηριστικό στοιχείο τη προσωπικότητα του Πέτρο Κόκαλη. Και θα πρέπει επίση να σα πω ότι αυτό ο διεθνή παράγοντα έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια τη κατοχή, ιδιαίτερα μετά το 1943, όταν η Κεστάπο είχε επισημάνει, ξέρετε, το ρόλο του Πέτρο Κόκαλη. Και για αυτέ τι υποθέσει έχουμε πάρα πολύ αρχαϊκό υλικό. Εμίλ Ζάνστρεν, πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο. Αγγελική Χατσιμιχάλη, σπουδαία, σπουδαία λαογράφο στην εποχή εκείνη. Και επίση ο Πέτρο ήταν στενό Τη Αγγελική Χατζημιχάλη ο Πέτρο Κόγκαλη. Και επίση ο επικεφαλής τη Γερμανική Αντικατασκοπία στην Αθήνα, ο περίφημο Κρίστιαν Κλέμφον Χόεμπεργκ, ο οποίο επειδή ακριβώ ήταν ανάστημα του Κανάρη, του επικεφαλή τη γερμανική αντικατασκοπία, αλλά είχε πέσει πλέον σε δυσμένια στον Χίτλερ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να μην συλλάβουν τον Πέτρο Κόκαλη εξαιτία αυτών των μεγάλων ποσοτήτων του ιατροφαρμακευτικού υλικού. Πρέπει να το πούμε 43-44. Με αποτέλεσμα στις 25 Μαρτίου του 1944, όταν ο Πέτρο Κόκαλη έχει αισθανθεί ότι πραγματικά σφίγγει επικίνδυνα αυτό ο κλειό γύρω του, να πάρει τη μεγάλη απόφαση για να φύγει είτε προ τη Μέση Ανατολή είτε προ το βουνό, όπω τελικά επέλεξε τον βουνό. Μάλιστα. Και από την ώρα που βρίσκεται πια στη στο Βερολίνο, ε... είναι ξε... το 55. Είμαστε πια στο 55. Έχει περάσει όμως πρώτα από την Ουγγαρία, ναι. από τη Βουδαπέστη, έχει ναι. πάει στην, έχει πάει στο, ε... έχει πάει στο... στη Ρουμανία, από τις 25 Μαΐου του 1950 βρίσκεται στη Ρουμανία και από τη Ρουμανία βρίσκεται στι 5 Μαου 1955 στην Ανατολική Γερμανία. Στη Ρουμανία ήταν ακόμα ω πρόεδρο τη. Βοήθεια για το παιδί. Ναι, ναι, ήταν ακόμα και βέβαια στο Βουκουρί ήταν και τα κεντρικά γραφεία του Βουκουρίσου Κόμματο. Οπότε εκεί ζούσανε και μετά στην επιστροφή στην Ανατολική Γερμανία, στη Γερμανία για εκείνο, στην Ανατολική Γερμανία, ξεκίνησε μια νέα καριέρα στην ιατρική επιστήμη. Πολύ σπουδαία και αυτή. Ναι, ναι, ναι. Ε, 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 έχουν γραφτεί αρκετά πράγματα και στο βιβλίο για αυτό το ναι, κομμάτι. Θα θυμάμαι, κύριε Βιβλίδη, σε αυτά τα πολύ χρήσιμα και επικοδομητικά που λέει ο κύριο Κόκαλη, ότι τότε δραστηριοποιείται ω πρόεδρο τη ΕΒΟΠ, Επιτροπή Βοήθεια για το Παιδί και ταυτόχρονα σημαίνον στέλεχο του ΚΚΟΚΟΕ στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνη. Σωστά. Με αποτέλεσμα εκεί ουσιαστικά να είναι η διεθνή εικόνα του ΚΚΟΕ την εποχή εκείνη, την οποία να ενσαρκώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο Πέτρο Κόκαλη, ο κοσμοπολίτη, ο ο γιατρός, ο αναγνωρίσιμο. Είναι αναγνωρίσιμη, ξέρετε, η υπογραφή, η εμβληματική φυσιογνωμία του Πέτρου Κόκαλη την εποχή εκείνη. Και φυσικά αυτό το κουκουέ το αξιοποιεί στο μέγιστο εφικτό βαθμό. Ήταν μια από τι πιο εύστοχε επιλογέ που έκανε το αριστερό κίνημα την εποχή εκείνη. Διότι ο διεθνή παράγοντα ήθελε μια αναγνωρίσιμη προσωπικότητα. Και το αριστερό κίνημα ήθελε ταυτόχρονα μια προσωπικότητα η οποία θα μπορούσε να εκφράσει με ουσιαστικό και τεκμηριωτικό τρόπο τον ανερωτικό, τον καινοτόμο λόγο τη. Με αποτέλεσμα να συγκλίνουν όλα αυτά στο πρόσωπο του Πέτρου Κόκαλη. Αλλά ταυτόχρονα ο Πέτρο Κόκαλη ήθελε να γυρίσει στην πρώτη του αγάπη. Ήθελε να είναι ξανά ο χειρουργό. Και αυτό που είπε ο Πέτρο Κόκαλη το έδειξε με την ευαισθησία του τόσο στα λαϊκά ιατρία, όσο επίση κοντά στον ταπεινό, στον καθημερινό αντάρτη. Ήταν βασικά ο άνθρωπο ο οποίο στήριξε όλο τον βραχίωνα τη ιατροφαρμακευτική περίθαλψης τη αριστερά στην εποχή εκείνη. Έπαιξε σημαντικό ρόλο, ξέρετε, στην κατασκευή αυτών των νοσοκομιακών δομών και μονάδων που είχε ο Δημοκρατικό Στρατό τη Ελλάδα. Και θα πρέπει επίση να σα πω ότι είναι το μοναδικό πρόσωπο το οποίο ταυτόχρονα, κύριε Βιβλί και κύριε Κόκαλη, είναι σημαίρον στέλεχο στην Πολιτική Επιτροπή Εθνική Απελευθέρωση του 1944 και ταυτόχρονα στην προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση τη 23η Δεκεμβρίου του 1947. Το μοναδικό πρόσωπο, το πρόσωπο συνέχεια, το πρόσωπο γέφυρα, το πρόσωπο που εξέφραζε με το καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το ιδεαλιστικό όραμα τη αριστερά για έναν καινούριο, καλύτερο, ποιοτικότερο, δημοκρατικότερο κόσμο. Αλλά ταυτόχρονα και έναν κόσμο ο οποίο θα είχε πραγματικά επιστήμονε. Διότι αυτό ήταν ακριβώ το μεγάλο διακύβευμα ότι η αριστερά την εποχή εκείνη ήθελε αυτή την ελίτ την ελίτ τη επιστήμη, την ελίτ τη διανόηση, την οποία ασφαλώ εξέφρασε και μέσω τη ΕΠΑΝ, τη περίφημη επιτροπή ανοικοδόμηση, που πραγματικά ο, κ. ο Πέτρο Κόκαλη δείχνει όλη του τη θεωρητική συγκρότηση. Διότι εκτιμώ, κύριε Πιμπλή, και α μου επιτρέψει, ξέρω ότι προσκρούω στη σεμνότητα του κύριου Κόκαλη, ήταν ο περισσότερο έτσι θεωρητικά συγκροτημένο μαρξιστή στην εποχή εκείνη. Εάν δει κανεί τι μελέτε του, τα ημερολόγια του. Τι ακριβώ αποδελτιώνει, θα διαπιστώσει πραγματικά ότι είχε από όλου του θεωρητικού αριστερού στην εποχή εκείνη όλη αυτή την, όλο αυτό τον θεωρητικό υπόβαθρο με αποτέλεσμα ουσιαστικά να βγάζει προ τα έξω αυτό το προφίλ του αγωνιστή, του ιδεολόγου, του τεκμηριωτικού έτσι, ιδεολόγου, ο οποίο πραγματικά ήθελε να βγάλει αυτή τη θεωρία προ τα έξω με πιστικό και ουσιαστικό τρόπο. Ναι. Ε, ήθελα να σα ρωτήσω. Ε, Προφανώ ε, δεν έχουν περιληφθεί τα πάντα στο βιβλίο αυτό. Έτσι δεν είναι. δηλαδή... Αυτό είναι μόνο μια απαρχή, κύριε Βιμπλίτη, και σκεφτόμαστε να το ίθελα... συνεχίσουμε τώρα με τον κύριο Κώστα. Τι σημαίνει ακριβώ αυτό. Ε, 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 το ίδιο, στο ίδιο το βιβλίο γράφεται ότι θα ακολουθήσει μια βιογραφία. Ε, κάπως έτσι σε δύο σημεία το είδα, υπάρχει αυτή, ε, αυτό δεν είναι βιογραφία ας πούμε είναι... Ε... Ένα, μια πρώτη ή... καταγραφή των σταθμών του Πέτρου Κόκαλη θα πρέπει να σας πω διότι μαζί με τον ε, έτσι σήμερα παριστάμενο στην ονόματο και στην επώνυμα Πέτρο Κόκαλη εγγονό του μεγάλου χειρουργού θα πρέπει να σας πω κάνουμε μια πολυετή έρευνα σε διεθνές επίπεδο με αποτέλεσμα τι δυσκολίε να τι καταπολεμά και να τι υπερβαίνει ο Πέτρο Οκόγκαλη, να έχουμε κάνει αυτή την καταγραφή όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και στην Ελβετία και στην Ελλάδα και στην Αμερική και στην Σοβιετική Ένωση, στην πάλε ποτέ διαλάμψα στη Σοβιετική Ένωση, με αποτέλεσμα όλο αυτό το υλικό να μην το έχουμε στεγάσει πλέον σε μια έτσι ρέουσα ιστορική αφήγηση, την οποία θα κάνουμε εν καιρό. Διότι πρέπει να δώσουμε, ξέρετε, να δώσουμε την σκέψη, τα βαθύτερα κίνητρα την προοπτική τη σκέψη του Πέτρου Κόκκλη μέσα από τα γραφόμενά του. Ναι. Μέσα ακριβώ από τα ημερολόγια του. Διότι κρατάει ημερολόγιο, ξέρετε, και κατά τη διάρκεια τη κατοχή και κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Αυτό είναι πολύ. Να δούμε διαφέρον, την εξήγηση ακριβώ. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Πιμπλή. τη σχέση του κάποια... με τον Πέρτολ Μπρέχτ. Α, με τον εδώ, έχει, εδώ, έχει κάποια κείμενα τα οποία κυρίω απευθύνονται στο κόμμα. Δηλαδή, κάποιε ομιλίε, κάποιε εισηγήσει, κάποια πράγματα υπάρχουν. Αλλά προφανώς, η εξιστόρηση τη ζωή του έτσι, με, με γενικές, σε, αδρέ γραμμέ έχει γίνει την και από την Κατίνα Τηλατήφη και ένα ντοκιμαντέρ που μπορεί κανεί να, παρακολουθήσει το, το βίο του. Όμως το, το βάθος των, των, σχέψε, των, των σχέσεων και των σκέψεων του ε, είναι πολύ δύσκολο να αποτυπωθεί και όπως ε, λέει πολύ σωστά ο κύριος Χρήστου ε, υπάρχουν παντού αρχή από αυτή την πρώτη περίοδο του το πρώτο μισό του 20ου αιώνα όπου πραγματικά ήταν μια περίοδος και έκρηξη βία αλλά και μεγάλη έκρηξη τη επιστήμη με τον Φρόιντ, mm -hmm. τον Αϊνστάιν, όλη αυτή η περιοχή, τη οποία υπήρξε, υπήρξε μέλο αυτή τη οικογένεια των γραμμάτων. Η μελέτη λοιπόν τη ζωή του με ένα τέτοιο έτσι, τεκμηρωμένο τρόπο είναι πολύ χρήσιμη για την κατανόηση του ελληνικού ναι. 20ου αιώνα. Ναι, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Να κάνουμε έτσι να πούμε και ότι στα 7 χρόνια που πρόλαβε. Να ασκήσει ξανά την ιατρική, έτσι να επικεντρωθεί στην ιατρική ξανά στο Ανατολικό Βερολίνο. Έκανε πειράματα χειρουργικά τα οποία αργότερα οδήγησαν και το το Μπάρναρντ στη. Είναι, yeah. το πολύ σημαντικό αυτό, πρέπει να σας πω, κύριε Πιμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε μία πρόταση από την πλευρά του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με το που αναλαμβάνει πρωθυπουργό στις 5 Οκτωβρίου, ύστερα από το θάνατο του Αλέξανδρου Παπάγου 1955, κάνοντας τις πρώτες εκλογές της 19 η Φεβρουαρίου του 1956 και κερδίζοντας ακριβώς αυτή την πολιτική αναμέτρηση, έκανε πρόταση στον Πέτρο Κόκαλη, επειδή ακριβώ δεν ξέχασε ποτέ τη δράση, το ήθος, την επιστημονικότητα, το χειρονικό του ταλέντο, το αδιάγνωστο, ξέρετε, και μοναδικό χάρισμα που είχε στη διάγνωση ο Πέτρο Κόγκαλη και τον προσκαλεί. Τον προσκαλεί τον Πέτρο Κόγκαλη την εποχή εκείνη να επιστρέψει υπό την προπόθεση ότι δεν θα μετέχει και δεν θα κάνει πολιτικέ δηλώσει. Ο Πέτρο Κόγκαλη δέχθηκε με αξιοπρέπεια αυτή την πρόταση, αλλά σε καμία περίπτωση, όπω αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούσε να προδώσει ακριβώ αυτή την πολιτική του επιλογή. Τη βαθιά του πίστη, ξέρετε, στο όραμα τη αριστερά την εποχή εκείνη. Θα πρέπει να δει κανεί αυτό και επίση μια δεύτερη έτσι, μεγάλη ανθρώπινη σχέση που υπερβαίνει τι γραμμέ του ψυχρού πολέμου την εποχή εκείνη. Τη σχέση του Πέτρου Κόκαλη με τον Μαρίνο Γερουλάνου. Οι Γερμανοί την εποχή εκείνη, πρέπει να σα πω, ζήτησαν παρασκηνιακά, αν θέλετε, μια συστατική επιστολή και την έτσι διαδρομή τεκμηριωτικά του Πέτρου Κόκαλη. Αυτή η συστατική επιστολή πηγαίνει πίσω στον 1η Μαρτίου του 1928, όταν ο Ζάουρμπρουχ, πρέπει να σα πω, του είχε δώσει μια συστατική επιστολή τότε για να σταδιοδρομήσει ο Πέτρο Κόκαλη στο ιατρικό στερέωμα τη Ελλάδο. Αλλά θα πρέπει να δει κανεί ότι ο Ζάουρμπρουκ ήταν από του δυτικού μεγάλου Γερμανού χειρουργού τη εποχή εκείνη, που έχει φύγει από τη Δυτική Γερμανία και έχει πάει στην Ανατολική Γερμανία. Επομένω, ω συνεχιστή ακριβώ αυτή τη σχολή του Ζάρουμπρουχ, προβάλλει ο Πέτρο Ογκόγαλη. Γι' αυτό ακριβώ σε αυτήν ακριβώ τη φάση, ο Μαρίνο Γερουλάνο, υπερβαίνοντα ακριβώ όλε αυτέ τι δυσκολίε του ψυχρού πολέμου, βοηθά τον Πέτρο Κόκαλη. Επομένω, έχουμε τη σχέση του Πέτρου Κόκαλη με τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραβαλί, που όπω εύστοχα είπε ο Πέτρο Κόκαλη, διευκόλυνε να επιστρέψει και να ταφεί στην Πατρό Αγίου ο Πέτρο Κόκαλη στι 29 Ιανουαρίου του 1962 και τη σχέση του με τον Μαρίνο Γερουλάνο. Εκεί μπαίνουν τα θεμέλια, διότι όπω χαρακτηριστικά υπογράμισε ο Πέτρο Κόκαλη, έχουμε ακριβώ αυτή την ασθένειά του και συνήθω. Οι μεγάλοι χειρουργοί, οι μεγάλοι επιστήμονε, οι μεγάλοι ερευνητέ, ουσιαστικά στα μεγάλα του ερευνητικά προτάγματα, προτάσουν ακριβώ και ζητήματα που του απασχολούν προσωπικά. Δηλαδή, θα δούμε μια πλειάδα μεγαλογιατρών να επιλέγει ω θέμα έρευνά του κάτι που του έχει απασχολήσει. Μια ασθένεια, κάποια άλλη εμπλοκή στη ζωή του. Και ο Πέτρο Κόκαλη επιλέγει ακριβώ τον τομέα τη καρδιοχειρουργικής. Με αποτέλεσμα, κινητοποιεί όλε αυτέ δυνάμει και τότε το κατεστημένο, θα πρέπει να σα πω τη προανατολική Γερμανία δεν είναι εύκολο. Έχουμε τον Βάλτε Λούρμπριχ, ο οποίο πείθεται, ξέρετε, από την ιατρική ιδιοφυα του Πέτρου Κόκαλ και του δίνουν πάρα πολλά χρήματα για να στήσει όλε αυτέ τι ερευνητικέ δομέ, οι οποίε θα του δώσουν τη δυνατότητα να με κάνει τα μεγάλα έτσι, πειράματα. Διότι η Σοβιετική Ιατρική έχει προχωρήσει με τον Ντεμίχοφ την εποχή εκείνη, αλλά στερείται ακριβώ αυτή τη γερμανική μεθοδολογία που είχε η χειρουργική την εποχή εκείνη. Mm. Αυτό. Στην πραγματικά, σε αυτή τη συγκρότηση τη πρωτοπορία τη χειρουργική έρευνα, συμβάλλει καταλητικά και μοναδικά ο Πέτρο Κόκαλη. Σε, σε μία από τι κούρσε τη επιστήμη του ψυχρού πολέμου, το οποίο ήταν η, η μεταμόσχευση τη καρδιά. Με τον Τεμίχο, λοιπόν, πραγματοποιούν την πρώτη μεταμόσχευση καρδιά σε σκύλο και τεκμηρώνεται μέσα από τα αρχεία και η σχέση που έχει ο, ο Κριστιαν Μπαρνάρ, που τελικά κάνει την χείριση μεταμόσχευση τη σε ανθρώπου. Στην, 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 Ναι, στην σειρά. Ο Χιούστο νομίζω ότι την έκανε. Όχι, η πρώην Ανατολική Γερμανία. Στο Καπ David κάτω στο Johannesburg και μετά πήγε στην Αμερική. Γιατί πρέπει να σα πω, ο Μπάρνετ, πολύ σωστά το λέει ο κύριο Κόκαλη, χρησιμοποίησε αυτό το λικό στα του. Ήταν αριστερό ο Κρίστιαν Μπάρνετ. Ο άνθρωπο ο οποίο εξέφραζε το καπιταλιστικό πρόσωπο τη πρώην Νότια Αφρική στην εποχή εκείνη. Με αποτέλεσμα, ο Κρίστιαν Μπάρνατ έχει πάει στο Houston, έχει επιστρέψει πίσω στο Johannesburg, έχει κάνει μια κρούση για να δει ακριβώ σε ποιο σημείο βρίσκεται η σοβιετική χειρουργική. Και αν του επιτρέπουν την εποχή εκείνη να πάει στη Μόσχα και να συναντήσει τον Ντεμίχοφ, είναι διότι υπήρχε αυτό το παρελθόν του αριστερού φοιτητή Κρίστιαν Μπάρνατ την εποχή εκείνη. <laughs> ε, λοιπόν κλείνοντα, θέλω να πω ότι εμένα αυτό που ο λόγο που με οδήγησε να μελετήσω περισσότερο την ιστορία. Ήταν ε, η εμπειρία που ζούσα ως, ως νέος στη μεταπολίτευση, όπου τα τραύματα των φιλίου ξεκίνησαν ίσως να επουλώνονται, τουλάχιστον να συζητώνται ανοιχτά και με την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης αργότερα από την ε, κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Ε, ε, υπήρχε, ξέρετε, τότε ένα μεγάλο, μεγάλο πάθος και θα έλεγα και μεγάλο... Α μην το πω μίσω. Τέλο πάντων, ένα μεγάλο πάθο ανάμεσα στι παρατάξει. Το οποίο όμω δεν συμπεριλάμβανε ποτέ το πρόσωπο του παππού μου. Το παππού μου ήταν ο, ο, ο μόνο άνθρωπο για τον οποίο ήξερα εγώ, ο οποίο ήταν ευρέω αποδεκτό και από τι δύο δημαρχόμενε παρατάξει. Και αυτό ήταν εκείνο που ε, κέντρισε το μεγάλο, δικό μου, το μεγάλο δικό μου ενδιαφέρον. Και νομίζω αυτό είναι και το μάθημα, δηλαδή η επιστημονική επάρκεια και η ανθρώπινη υπόσταση ενό ανθρώπου στην πίστη του για την, να βοηθήσει το λαό και την πατρίδα. Και με αυτό α κλείσουμε. Ε, ήθελα να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Κόκαλη και, και κύριε Χρήστο για την παρουσία σας ε, εδώ. Νομίζω ήταν μια πολύ καταδοπιστική και ε, θεολογώς ενδιαφέρουσα <laughs> συζήτηση. Ε, σας ευχαριστώ και πάλι. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ κύριε Βουλή. Η νοσταλγία της απώλειας. Αυτός είναι ο τίτλος τη συλλογή διηγημάτων ή μάλλον διηγήσεων, όπως τις ονομάζει ο ίδιος, ε, όπως ονομάζει τα κείμενά του ίδιο του Θεόδωρου Γρηγοριάδη Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Με κάποια αυτοβιογραφικά στοιχεία, τα οποία παραμένουν πάντοτε υποταγμένα στη μυθοπλασία του, ο Θεόδωρος Γρηγοριάδης επιχειρεί στο καινούριο του βιβλίου να ταξιδέψει στην Ανική και στην πρώτη όρημη, στην πρώτη φάση της όρημης ηλικία του, φτάνοντα μέχρι και το παρόν με φόντο το Παγκαίο, όπως το ξέρουμε και από προηγούμενες συνθέσεις του, από προηγούμενα βιβλία του, αλλά και το Πύλιο και την Αθήνα. Ο Γρηγοριάδης έχει επικεντρωθεί κατά τη διάρκεια της πολυε... πολυετούς α, του παραγωγής στην ανάπτυξη μιας σειρά μοτίβων από το ρευστό χαρακτήρα της σεξουαλικής ταυτότητας και τα, πώς να τα πω, τα πορώδη σύνορα ανάμεσα στους διακριτούς ρόλους τους οποίους επιβάλλουν τα κοινωνικά, ή κοινωνικά και ηθικά οριοθετημένε διαφορές του φίλου μέχρι τη λειτουργία ενός μαγικού, συμβολικού και τελετουργικού κυκλώματος όπου οι τόποι και η φύση διεκδικούν μια έκδηλα μυθική και ιερή Υπόσταση. Το αρχιετυπικό δίδυμο του έρωτα και του θανάτου, στην παγίδα του οποίου πέφτουν α, κατά κανόνα ή μάλλον συχνά οι ήρωες, του Γρηγοριάδη, δεν θα σφραγιστεί στο βιβλίο για το οποίο κουβεντιάζουμε απόψε από μυστηριακές τελετές και ανθρωποθυσίες που δεν είναι παρά η άλλη όψη του ιερού, αλλά από την πατίνα, από την αίσθηση, από το κλίμα, την ατμόσφαιρα, του μνημονικού χρόνου. Και από ένα ισχυρό αίσθημα απώλεια, όπω το υποδεικνύει και ο τίτλο του βιβλίου, για όσου χάθηκαν. Τα κείμενα του βιβλίου, τα το οποία ο συγγραφέα, το είπα εισαγωγικά, ονομάζει διηγήσει, μοιάζουν εσκεμμένα λυψά και αποσπασματικά. Ιστορίε που αρθρώνονται με ελλειπτικό τρόπο, σαν να μην θέλουν να καταλήξουν σε ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, σαν να προτιμούν να πιάσουν εξώνυχω το λέοντα σαν αντί του να αποκτήσουν ένα εύλογο βάθος και να πρέπει να δείξουν τι ακριβώς κάνει μια ιστορία όταν μετατρέπεται στη λογοτεχνία, ποια είναι η αφορμή της, ποιο είναι το βάρος που επενδύει στο περιεχόμενο της ο συγγραφέας, ποια ήταν η πραγματικότητά της στη ζωή και πώς μια τέτοια πραγματικότητα μεταπίπτει πλέον σε καλλιτεχνική έκφραση ή αλλιώς τι συμβαίνει περαιτέρω όταν η καλλιτεχνική έκφραση απειλεί να μεταμορφωθεί σε πραγματικό περιστατικό. Ο έρωτας και ο θάνατος θα πάρουν στα κείμενα του Γρηγοριάδη πολλαπλέ όψεις. Σκέφτομαι από τη θεματολογία του. Αγόρια που ερεθίζουν σεξουαλικά με φωτογραφίες των... ερεθίζονται σεξουαλικά με φωτογραφίες των Ικάριδών τους. Κορίτσια που παρατούν τα αγόρια τους ενώ αργότερα εκείνα σκοτώνονται σε τροχαίο γοητευτική και για τα δύο φύλλα νεαροί που δεν προλαβαίνουν να μοιραστούν με τους άλλους την νιώτη τους. Αλλά την ίδια ήδη τον των η φήμη ασκεί κάποια γοητεία στις γυναίκες μιας ύστερη εποχής σε σχέση με την εποχή της δράση τους. Άντρε που λατρεύουν τους ε, παρακμασμένους πορνοκινηματογράφους. Κορίτσια που παθιάζονται για τον εραστή τους πρωτού μπουν σε λίστα δωρεάς οργάνων. Αλλά και είναι αρέσει υπάρξεις που δεν αναγνωρίζουν φίλο για τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Πέρα από τον έρωτα και τον θάνατο, στο βιβλίο δεν θα δυσκολευτούμε να βρούμε και την προβληματική των άλλων, των αλόφιλων, των ξένων, των μεταναστών και των προσφύγων, όπως, για παράδειγμα, του πομάκου, ε, στου οποίου τη γλώσσα δεν υπάρχει η λέξη χάλασσα, του Τούρκου και του Έλληνα που συμφιλιώθηκαν στον πόλεμο της Κορέας, του γύφτου που υπερβαίνει με αρχοντική ευγένεια τον παλαιότερο προπυλακισμό του, του γηγενού που ζει στο πετσί του, τι σημαίνει, το τι σημαίνει να περνιέται κάποιο για άραβα, των κοριτσιών τη Αθηναϊκή Νύχτα που συναντιούνται με ανάπηρου στρατιωτικού από τη Λιβύη ή των Κούρδων στην Ελλάδα α, και στη Σκανδιναβία. Στα διηγήματα του βιβλίου θα ανακαλύψουμε επίση τι διαδρομέ οι οποίε οδηγούν στι βιβλιοθήκε, στη βιβλιοφιλία και στις λογοτεχνικές αναγνώσεις, μαζί με την αγάπη για την αγγλοσεξουαλική λογοτεχνία και την εμπλοκή του συγγραφικού προσώπου στη δράση και στο μύθο των κειμένων του. Μερικά συμπεράσματα: Λεπτότητα στο χειρισμό των δραματικών καταστάσεων. Α, διακριτικό χιούμορ όπου επιβάλλεται. Υποβλητική συμμετοχή της φύσης στα Η Υκανότητα να υπαγάγει ο συγγραφέας, να εντάξει ο συγγραφέας το μερικό και το τοπικό σε μια καθολικότερη προοπτική σε μια ευρύτερη θέαση νομίζω ότι αυτά είναι τα χαρακτηριστικά με τα οποία μας στείνεται το βιβλίο του Γρουρέδη ή μάλλον αυτές είναι οι εγγύησει, οι στέρεες εγγυήσεις που μας δίνει για το ποιόν και το βάρος του Πάμε να δούμε βιβλία της καινούργιας παραγωγής στα βρούλα, γεια σου. Γεια σου, το, Μανώλη. όνομα Κλέρ Μεσούντα ακούγεται λίγο γαλλικό, αλλά είναι, είναι Αμερικάνικο. Είναι εντελώ Αμερικάνικο. Είναι Αμερικανίδα, γεννημένη το 1966. Ναι. <laughs> ε, πριν από λίγα χρόνια είχε βγει από τι εκδόσει Πάπυρο, άλλο ένα μυθιστόρημά τη, τα Παιδιά τη Επανάσταση, που τα Παιδιά τη Επανάσταση ήταν τα παιδιά που επιβίωσαν από την 11η Σεπτεμβρίου, <laughs> <laughs> αν <φανταστείς> Και την έφερα την Κλέρ Μεσούντ για το μυθιστόρημά της «Η γυναίκα του επάνω ορόφου» μετάφραση Ρένα Χατκούτ, εκδόσεις Γκούτεμπερκ. Ένα χορταστικό γυναικείο μυθιστόρημα ποιότητας, <laughs> <laughs> όπου η γυναίκα του επάνω ορόφου... <laughs> πρέπει να το συζητήσουμε αυτό τι σημαίνει ακριβώς. Ε, ναι, έχει μια ποιότητα ρε παιδί μου, αλλά και γυναικεία έτσι, ευαισθησία και ψυχοσύνθεση από πίσω. Η γυναίκα του επάνω ορόφου είναι η γυναίκα που δεν θα σου δείξει καθόλου τα πραγματικά της αισθήματα. είναι αυτή που υποδείται ότι όλα πάνε πρίμα, δεν τρέχει τίποτα, είναι καλόβολη, αλλά ένας θεός ξέρει τι βράζει από μέσα της. Μια τέτοια γυναίκα πρωταγωνιστή εδώ, είναι δασκάλα, ανήπαντρη, κοντεύει τα 40, είναι στη Βοστόνη. Ονειρευόταν να γίνει η καστική καλλιτέχνης. Αλλά η μάνα τη της έλεγε, παιδί μου, πρέπει να είσαι αυτόνομη οικονομικά και με την καλλιτεχνία δεν. Παντού τα ίδια. Λένε μανά, <laughs> παντού τα ίδια. <laughs> και στην Αμερική και στην Τουρκία και στην Ελλάδα, παντού τα ίδια. Αυτή η γυναίκα, ε, την, α, α, με το που ανοίγουμε το βιβλίο, καταλαβαίνουμε ότι είναι εξοργισμένη. Κάποιος της έχει κάνει πολύ κακό και ταυτόχρονα την έχει αναζωογονήσει αυτή η οργή. Αυτό καταλαβαίνουμε. Και όλο το βιβλίο είναι η εξιστόρηση ε, της συμφοράς που τη βρήκε. Αυτή η γυναίκα έρχεται σε επαφή με μια οικογένεια που έρχεται για ένα χρόνο στην Αμερική, μάνα Ιταλίδα, πατέρας Λιβανέζος, το παιδί κάτι ανάμεσα, και μέσα από τη συναναστροφή της με αυτή την οικογένεια καλύπτει όλα τα κενά αυτή η δασκάλα. Δηλαδή, το κενό της μητρότητος το καλύπτει με τον αγαπημένο της μαθητή που γίνεται το παιδί της οικογένειας. Ε, ερωτικά με τον άντρα έχει ένα φλερτ και με τη γυναίκα που είναι καλιτέχνης και η ίδια πραγματικά βρίσκει την αδερφή ψυχή. νικιάζουν ένα στούντιο μαζί και ό,τι καταπίεζε όλα αυτά τα χρόνια μέσα της ως προς την καλλιτεχνική της έκφραση βρίσκουν διέξοδο. Μέχρι που αντιλαμβάνεται ότι τα ερωτήματα που βασανίζουν την ίδια περί καλλιτεχνικής δημιουργίας, την πραγματική καλλιτέχνη δεν την ενδιαφέρουν καθόλου και είναι ικανή η πραγματική καλλιτέχνη να ποδοπατήσει και πάνω στη ζωή ενός ανθρώπου προκειμένου να κάνει ένα καλλιτεχνικό έργο. Και αυτό είναι μια πικρή διαπίστωση που την αφήνει με ένα πολύ ανικανοποιητό αίσθημα και με μια μεγάλη οργή μέσα της, αλλά που καταλαβαίνουμε ότι... Ίσως έτσι ήταν ο μόνος δρόμος για να πάει μπροστά αυτή η γυναίκα mm -hmm. του επάνω ορόφου και να γίνει μια γυναίκα που εκφράζεται, που αγανακτεί, που διεκδικεί. Mm -hmm. Πολύ καλογραμμένο με αυτή την έννοια, μην παρεξηγηθώ, είναι ένα πολύ καλογραμμένο βιβλίο που σε κάνει να σκέφτεσαι ε, και σου φωτίζει πάρα πολύ την γυναικεία συνθήκη, ειδικά όταν αυτή θέλει να, να εκφραστεί καλλιτεχνικά. Και ένα ε, βιβλίο που έφερα που μου φάνηκε πάρα πολύ συμπαθητικό και μου θύμισε κάτι ανάμεσα στις ιστορίες του Χρήστου Οικονόμου ναι. και της Αγγελικής Πανού. Ναι. Ε, είναι οι ιστορίες που έχει γράψει ο Γιώργος Τούλας με τίτλο «Μακρινές γειτονιές». Δεν τυχαίο ότι και οι δύο νομίζω από τον ίδιο εκδοτικό και οίκο Και οι τρεις. Ναι, ε, ε, από τις εκδόσεις, εκδόσεις πόλης. πόλης. Ναι. Ναι, ναι. Γιώργος Τούλα, Θεσσαλονικιό, είναι εμβληματική μορφή τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ο Τούλα είναι συνάδελφό μα. Ναι. Χρόνια και χρόνια στα ραδιόφωνα, στα περιοδικά και έχει φτιάξει και την παράλλαξη, το πρώτο free press που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Και ζωή να έχει, είναι ακόμα μαχητικό και δραστήριο. Οι ιστορίε που αφηγείται εδώ είναι ιστορίε ανθρώπων που περνούν απαρατήρητοι, γι' αυτό σου είπα Αγγελική Ισπανού. Ε, τα βάσανα των οποίων δεν φαίνονται με μια πρώτη ματιά. Πρέπει να σκύψει πάνω του για να τα διακρίνει. Δεν είναι άνθρωποι που κραυγάζουν τη δυστυχία του. Ε, είναι πορτρέτα ανθρώπων σαν και εμά που κουβαλάνε όμω το σταυρό τους ο καθένας. ή στιγμιότυπα από τη ζωή ανθρώπων που νομίζει ότι θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή του. Και τελικά είναι μια ακόμα μαύρη σελίδα στο βιογραφικό του. Έχει πολλή αρρώστια μέσα, πολλούς θανάτους, αφνίδιους και μη. Ε, αλλά το βασικό είναι ότι σε κάνει να συναισθάνεσαι ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο είμαστε πολλοί, που πρέπει να συγκατοικήσουμε και να αλληλοβοηθηθούμε και όχι να βγάλει ο ένας το μάτι του άλλου Δηλαδή είναι ένα μάτι συμπάθεια προς το διπλανό, εξαιρετικά πολύτιμο mm -hmm. και πολύ καλογραμμένες είναι... ιστορίες. Διηγήματα, ε... διηγήματα που διαδραματίζονται ε, όλα στη Θεσσαλονίκη κυρίω, ναι. στη βόρειο Ελλάδα. Όχι, όχι αναγκαστικά μικρά. Όχι αναγκαστικά μικρά και σου λέω σε άλλα είναι φέτε ζωή, σε άλλα είναι στιγμιότυπα. Αλλά που πάντοτε υπάρχει μια κρυφή πληγή από κάτω που ο Τούλα τη καλύπτει και τη φέρνει στην επιφάνεια. Ωραία. Και μα κάνει να συμπονάμε. Ωραία. Ευχαριστούμε Αυτά. πολύ, Σταυρούλα. Ευχαριστούμε και εσά που ήσασταν και απόψε μαζί μα. Γεια σα.